Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πετρέλαιο θέρμανσης μείωσης την έκτακτη φορά και αύξηση των ληξιπρόθεσμων, ενδεχομένως και για να ισορροπήσει η κυβέρνηση τη ζημιά που έπαθε και τα χαστούκια που έφαγε λόγω έμφυα. Ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο ή τα πράγματα είναι σκληρά και η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο, ή είναι σε καλύτερη θέση μια και τα στοιχεία για την οικονομία είναι θετικά, όπως είπε τώρα και η κυρία Βούλτεψη? Όχι, έχετε και εσείς μια εικόνα. Εγώ λέω ότι αυτός που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Σωματική αντιπολίτευση. Ναι, λέω ότι αυτός που είναι με την πλάτη στον τοίχο είναι ο ελληνικός λαός. Ο οποίος καλείται όλα αυτά τα χρόνια να πληρώσει σπασμένα άλλο. Και εμείς λέμε ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει εκβάρσκονται είναι το σύνολο πρόγραμμα. Δηλαδή, το σύνολο πρόγραμμα υπάρχουν, πρέπει να. Υπάρχουν δυνατότητες για φορολογραφήσεις. Εμείς λέμε. Λοιπόν, σας άκουσα προχθές στο Βήμα FM να λέτε και να κοστολογείτε τις φορολογραφήσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση γύρω στα 4 δις. Όπως ξέρετε, υπήρξε μια διαρροή, τουλάχιστον μπορώ να την πω έτσι, για φορολογραφήσεις που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και είπα ότι με τους συνεργάτες μας στο ΣΥΡΙΖΑ καθίσαμε και κοστολογήσαμε αυτές τις φοροελαφρύνσεις με βάση το μνημόνιο ή το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα που τον Απρίλιο ψήφισε η κυβέρνηση, και εκτιμήσαμε ότι ενώ το κόστος αυτών των φοροελαφρύνσεων σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο εμείς αρνούμαστε, αρνούμαστε τη λογική του, ενώ είναι περίπου 4,4 δις. Βγάλαμε ένα πολιτικό συμπέρασμα. Ότι θα μιλάει για φοροελαφρύνσεις και θα βάζει φόρους. Θα μιλάει για πιθανά για φοροελαφρύνσεις ή για άλλες τέτοιες διαδικασίες και θα επιβάλλει σκληρότερα μέτρα. Γιατί, επειδή για, ποιο λόγο. Γιατί δεν είναι θέμα ισοδυνάμου. Αλλά... η πρώτη σελίδα, ή αν θέλετε στο πρώτο κεφάλαιο του μεσοπροθέσμου, βάζει τη βασική επιδίωξη. Λέει, βασική επιδίωξή μας είναι η δημιουργία πλεονασμάτων. Αυτό είναι ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε τους δανειστές μας και να μην έχουμε δανειακές υποχρεώσεις. Ως γενική αρχή, μισό λεπτάκι. Εμείς λέμε βασική επιδίωξή μας είναι να καλύπτουμε τις κεντρικές ανάγκες του ελληνικού λαού. Με πλεονάσματα. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν είναι θέμα ελλειμμάτων. Άρα δεν είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και διαφορετικό το πρόγραμμα. Αν έχεις διαφορετικές προτεραιότητες και βλέπεις ότι η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει και η τοπική και η εξωγενής δραστηριότητά της με άλλους τρόπους και να καλύπτει τις βασικές ανάγκες, δηλαδή τις ανάγκες σε τροφή, σε στέγη και πάει λέγοντας, σε αυτή τη λογική η προτεραιότητά σου βάζει άλλο ζήτημα διαπραγμάτευσης. Έντονης, επιθετικής και με την τροϊκή. Ότι εύκολα ο ΣΥΡΙΖΑ κοστολογεί τις φορολογραφρύνσεις της κυβέρνησης, αλλά ποτέ δεν κοστολογεί τις δικές του εξαγγελίες. Ναι. Δηλαδή, λέτε ότι οι φορολογραφρύνσεις θα στοιχίσει 4 δις. Ας πούμε, η κατάργηση του έμφυα που εσείς εξαγγέλλετε, πόσο θα στοιχίσει? Λοιπόν, εγώ σας λέω το. Μα αυτό το έχει κοστολογήσει η κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς. Την κατάργηση του έμφυα. Λέω ότι το έχει κοστολογήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση λέει ότι στον έμφυα εγώ θα βάλω 3,2, οι εφοριακοί λένε 4 και οι 2,65, έτσι το έχει κοστολογήσει. Τελειώσαμε. Όχι, μισό λεπτάκι, τελειώσαμε με αυτό. Πού θα το βρούμε? Λέμε τώρα, πού θα το βρούμε? Για ποιο πρόγραμμα μιλάμε? Για το μνημονιακό πρόγραμμα. Αν μιλάμε για το μνημονιακό πρόγραμμα, θα κάνεις αυτά που λέει η κυβέρνηση. Θα κάνεις έμφυα, θα κάνεις περισσότερους φόρους κτλ. Αν μιλάς για το άλλο πρόγραμμα, το διαφορετικό πρόγραμμα, τότε μιλάς για ένα καινούριο μείγμα, ένα καινούριο φορολογικό σύστημα. Γι' αυτόν τον λόγο λέω και εγώ, ο έμφυα θα καταργηθεί και δεν θα αντικατασταθεί και το οποίο θα έχει να κάνει με τα 50, το λέω πάντως, χοντρικά, στην επικοινωνία με τους δανειστές, φαντάζομαι θα συνεχίσετε. Και λέω, δεν κόψτε μαχαίρι, και λέω, θα πει, και ήρθαμε εμείς και τώρα. Και λέω το εξής. Δεν ξαναμιλάμε ότι, μαζί σας. Συγχωρείτε, αγαπητοί κύριοι, όταν θα πάμε να κάνουμε αυτό που θέμε επιθετική αναδιαπραγμάτευση του θα χρέους, μιλήσετε, όμως. Θα πούμε λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, εμείς εδώ και 10 χρόνια έχουμε πει και εδώ και 5 χρόνια ξανά έχουμε πει ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης. Να αναφέρω ορισμένα στοιχεία. Είχαμε πει και έχουμε και λέμε ευρωομόλογο, όχι λέω αντιμετώπιση της κρίσης. Αναδιανομή του προϋπολογισμού. Έχουμε μιλήσει για τέτοια και άλλα μέτρα. Εμείς αυτά βάζουμε στο τραπέζι και αυτό που θα πρέπει να δείτε, και σας το λένε πια και συντηρητικοί οικονομολογικά, το Νόμπελ,
είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει με αυτούς τους τρόπους και τους ρυθμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που χρειάζεται να δούμε και μας ενδιαφέρει ως επισπεύδοντες, να διαγράψουμε ένα μεγάλο μέρος του χρέους και να βάλουμε ρήτρα ανάπτυξης. Το ερώτημα. Καταρχήν, μέχρι στιγμή για να έχει ερώτημα ή απάντηση. Γκρεμίστηκε μια ολόκληρη κυβέρνηση στη Γαλλία. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου, γιατί απάντησα, αν παρακολουθήσατε και στο Βήμα FM που λέτε τη συνέντευξή μου, απάντησα και σε αυτό. Είπα το εξής. Εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία μπορεί, η Ελλάδα μπορεί μια διαφορετική πολιτική. Η Ισπανία μπορεί και είναι προς το συμφέρον των κοινωνιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί. Αν συνεχίσει έτσι, τότε αυτό που θα γίνει είναι αυτό που που τις λένε ότι θα γίνει της Μέρκελ και αντίστοιχα του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βενιζέλου κτλ. Όλο αυτό το οποίο επαγγέλλονται ότι θα πάνε να σώσουν, αυτό θα καταστραφεί. Και αυτό φαίνεται και μαζί. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι πριν από αυτό καταστρέφεται η κοινωνία, το βλέπουμε. Εδώ, με συγχωρείτε γιατί δεν θέλω να φάω χρόνο. Προσέξτε τι υπόθηκε από την κυβέρνηση, δεν αναφέρομαι καν σε ονόματα. Ότι πήραμε δύο φόρους οι οποίοι πήρχαν και τους ενοποίησαμε. Τι ξεχάσαν να πούν? Ξεχάσαν να πούν ότι πρώτον ο ένας ήταν έκτακτος φόρος. Δεν ήταν ένας τακτικός φόρος. Σωστό. Χαράτσι, τη δε, του αλλάζουμε το όνομα. Το δεύτερο, ότι αλλάζει η κλίμακα φορολόγησης και αλλάζει και το πεδίο της φορολόγησης. Με βάση τη συνταγματική επιταγή, ο καθένας με βάση τη φοροδοτική του ικανότητα, όχι. Θεωρείται ότι διευρύνεται η βάση. Αυτό λένε στην κυβέρνηση όμως. Ότι με τον ένφια διευρύνεται η βάση. Άρα είναι δικαιότερος ο φόρος, άρα είναι χαμηλότερος. Ναι, ακριβώς. Εγώ είπα το ίδιο πράγμα λέγοντας ότι διευρύνεται η αδικία. Δεν διευρύνεται η δικαιοσύνη. Διευρύνεται η αδικία. Ναι. Και το πρόβλημα πρέπει να σας πω ότι βεβαίως είναι και οι 4.000 οικισμοί που αντικειμενική αξία και προσπαθούν να λύσουν, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι έρχεται η κυβέρνηση και σου παίρνει επιπλέον. Έχοντας ήδη στα ακίνητα έτσι κι αλλιώς τρεις φόρους αγοράς, μεταβίβασης, κληρονομιάς, έχοντας και έχοντας τη δυνατότητα να φτιάξει ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ή μεγάλης περιουσίας, έχει όλα αυτά και έρχεται και σου παίρνει και ένα μισθό ή μία σύνταξη ή υπερβάλλον από αυτά ποσό σε ένα χρόνο. Κύριε Χατζηδάκη, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις κατά τη γνώμη σας? Έπιασαν τόπο οι πιέσεις των.